Οι ειδήσεις στο κόκκινο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από το κόκκινο στο μικρόφωνο Κυριάκος Μαντούβαλος με τη βοήθεια στρατιάς αστυνομικών χωρίς στολή που υποδίονταν τους διαδηλωτές στήθηκε σκηνικό πολέμου στο κέντρο της Αθήνας. Από την αστυνομία, όπως καταγγέλουν κάτοικοι, διαπιστώνουν και καταγράφουν οι ρεπόρτερ του σταθμού μας. Αποκαλυπτικό το βίντεο στο κόκκινο.gr για την απροκάλυπτη δράση των προβοκατόρων αστυνομικών ψευτοδιαδηλωτών. Ορδές ασφαλιτών επιτέθηκαν στο κτίριο της υποκατάληψης ΓΕΣΕ και περικύκλωσαν την πλατεία εξαρχείων που έπνιξαν στα χημικά. Αμέσως μετά το μαζικό συλλαλητήριο από τον αντιεξουσιαστικό χώρο ξεκίνησαν επεισόδια στην πλατεία Συντάγματος και τους γυροδρόμους με πρωταγωνιστές αστυνομικούς αγανακτισμένους διαδηλωτές και γενικευμένη τυφλή βία από τις δυνάμεις των ΜΑΤ και ΔΙΑΣ με πολλές προσαγωγές στη συνέχεια. Μαζικές ανέτειες προσαγωγές κυρίως κοντά στην Ομόνοια, τέσσερις κλούβες των ΜΑΤ συγκέντρωσαν κυρίως ανήλικα παιδιά στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Το ίδιο σκηνικό στήθηκε από την αστυνομία και στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα. Συλλήψεις δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ. Μεγαλειώδεις κινητοποίησεις στο μεσημέρι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και συμπαράσταση στον Νίκο Ρωμανό. Ανέτειες επιθέσεις αστυνομίας σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο, 7 προσαγωγές, 15 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη, 5 συλλήψεις στην Πάτρα. Αύριο στις 4 το απόγευμα καλεί η κατάληψη της ΓΕΣΕΕ στη διασταύρωση Πατησίων και Αλεξάνδρας. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Σύνταγμα. Οι γονείς του Νίκου Ρωμανού θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα στις 11 το πρωί μετά από πρωτοβουλία τους αναζητώντας λύση για να αποφευχθεί το μοιραίο. Με χειρόγραφη επιστολή του ο Νίκος Ρωμανός δεν εγκρίνει την πρωτοβουλία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Νίκος Ρωμανός έχει αποφασίσει να σκληρύνει τη στάση του τις επόμενες μέρες και να ξεκινήσει και απεργία δίψας αν η κυβέρνηση επιμείνει στο νομοσχέδιο που καρατομεί τα δικαιώματα των κρατουμένων, ανένδοτος εμφανίζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Πριν από λίγο αρνήθηκαν οι κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού να μπουν στα κελιά τους σε ένδειξη συμπαράσταση στον απεργό πείνας.